Από περίπου 5,9 εκατομμύρια κοινές φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως το τέλος Αυγούστου, τα 3,7 εκατομμύρια έδειξαν οικογενειακές αποδοχές κάτω από 12.000 ευρώ, ποσοστό που έχει αυξηθεί κατά 14% από το 2010, σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα. Μάλιστα, τα στοιχεία από τις φετινές δηλώσεις αφορούν το οικογενειακό και όχι το ατομικό εισόδημα, κάτι που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός των φορολογούμενων με ατομικό εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια σε σύνολο περίπου 8 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Από ελεύθερους επαγγελματίες μάλλον, γιατί εμείς που είμαστε συνταξιούχοι μισθωτοί, φαίνονται καθαρά τι παίρνουμε, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δίνει τις βεβαιώσεις. Μάλλον από ελεύθερους επαγγελματίες προέρχεται. Πολλοί είναι αυτοί πλέον που και αποδεδειγμένα πια με πολύ χαμηλά εισοδήματα προσπαθούν να βγάλουν εις πέρας τον μήνα τους αλλά και τις ημέρες τους, έτσι. Ναι, οπωσδήποτε, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτά που δήλωσαν είναι τα πραγματικά τους εισοδήματα. Εκτός από μισθωτούς και συνταξιούχους που είναι φανερά, αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν το ξέρουμε αυτό, αν είναι τα πραγματικά εισοδήματα. Τι να σας πω, Υπάρχει ακόμα, υπάρχει δηλαδή και το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής, μου λέτε. Αν υπάρχει φοροδιαφυγή, πάρτε κάνουν οι φοροφυγάδες ακόμα. Τι να σας πω, ρε παιδιά, δεν το ξέρετε. Οι μόνοι που πληρώνουν τα υποζύγια, τα συνήθη, είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αυτοί πληρώνουν φόρους. Τι να σας πω. Θα μπορέσει, θεωρείτε, να αλλάξει αυτό με τη νέα κυβέρνηση και έτσι όπως θέτει τα ζητήματα της φοροδιαφυγής? Όχι, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει. Δεν το πιστεύω. Περίπου πάνω από το 60% των πολιτών που έκαναν φορολογική δήλωση δήλωσαν εισόδημα κάτω από 12.000. Ναι. Αυτό δείχνει την κατάσταση που περνούν τα νοικοκυριά, αλλά και οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι, οι πολίτες στην Ελλάδα. Τι να σου πω. Εγώ είμαι δυσαρεστημένη πάντως. Γιατί με κόψανε τη σύνταξη και είμαι στο ενίκιο και δεν έχω να πληρώσω, με το ζόρι τα βγάζω πέρα. Μας έχουν καταστρέψει τελείως. Ιδίως στη μεγάλη ηλικία την έχουν καταστρέψει. Αυτοί γιατί δεν κόβουν από τις συντάξεις? Μπορείς να με πεις. Εγώ είμαι δυσαρεστημένη. Στο ενίκιο τώρα πήγα να πληρωθώ και με κόψανε κι άλλα. Για όνομα Θεού. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ας κόψω λίγο από τα δικά τους και ας αφήσουν πόσο θα ζήσει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Έχουν μειωθεί ήδη και οι μισθωτοί, έχουν λιγότερο εισόδημα. Οι επαγγελματίες πάρα πολύ έχουν κλείσει. Και δυστυχώς δεν είμαστε και αισιόδοξοι για το μέλλον. Η φοροδιαφυγή είναι ένα στοιχείο ίσως που αν μπορεί... Η φοροδιαφυγή είναι μεγάλο, είναι σοβαρό στοιχείο, αλλά θεωρώ ότι τα ρίξαμε όλα στη φοροδιαφυγή, θεωρώντας ότι γι' αυτό φταίει όλα. Εγώ θεωρώ ότι βασικά φταίει ότι μείναμε άνεργοι. Έχασε ο ιδιωτικός τομέας, έχασε τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά και δυστυχώς δεν μπορούμε να σταθούμε, διότι η οικονομία πλέον είναι παγκόσμια. Καταναλώνουμε αγαθά που μας έρχονται από Αργεντινή μέχρι την Απανατολή, Ιαπωνία, Αργεντινή, από παντού. Και εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε σχεδόν τίποτε, παρά μόνο λίγο τουρισμό ίσως, ο οποίος φυσικά δεν επαρκεί. Σας είπα λοιπόν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και απόδειξη είναι ότι έχω δύο αδέρφια στον Καναδά, στο Τορόντο. Όταν ήρθε ο αδερφός μου εδώ πριν λίγα χρόνια και άκουσε ότι υπάρχει στην Ελλάδα απόρριτο καταθέσεων και νόμος προσωπικών δεδομένων, είπε αυτό το έκαναν για τους φοροφυγάδες. Στον Καναδά που είναι σοβαρό κράτος, ενώ εμείς δεν είμαστε, δεν υπάρχει απόρριτο καταθέσεων για την εφορία. Χτυπάει τα κομπιούτερ, μπαίνει σε όλες τις καταθέσεις και καλεί τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία, έλα εδώ, δήλωσες κάτω από το αφορολόγητο και έχεις 2 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα. Πώς δεν έσχες, πού τα βγήκες? Πούλησες κανένα κίνητο? Όχι. Κέρδισες κανένα λαχείο? Όχι. Το 60% στο κράτος, μη σου πάρουμε και την άδεια. Αλλά ο Καναδάς είναι σοβαρό κράτος.
Αυτή είναι η διαφορά με την Ελλάδα. Ακόμη από την ακαθάριση του φόρου εισοδήματος σε σύγκριση με το 2010 προκύπτει ακόμη ότι οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα από 100.000 ευρώ και πάνω από 38.549 περιορίστηκαν σε 25.000 το 2014. Όσοι έχουν εισόδημα 5 με 100.000 ευρώ περιορίστηκαν από 244.000 το 2010 σε 110.000. Στο κλιμάκιο 30 με 50.000 ευρώ από 604.000 οικογένειες βρίσκονται περίπου 400.000, ενώ εισόδημα από 20 έως 30.000 ευρώ εμφανίζονται από 752.000 το 2010 πλέον 555.000 οικογένειες.